Ωραία, σήμερα δεν θα κάνουμε κάτι πρακτικό. Θα χωριστείτε σε ομάδες να κάνετε τη συνεισφορά. Οπότε θα σας δείξω στο GitHub κάπου που έχει ανοίξει ο Δημοσθένης διάφορα issues με πιθανά θέματα. Και κάνετε μια ομάδα με όποιον θέλετε και το αναλαμβάνετε. Αναλαμβάνετε ένα θέμα ή οτιδήποτε. Ένα είναι πολύ εύκολο και μπορείτε να λάβει ένα άτομο μόνο του. Ή άμα σας εμπνεύσουν ή αν έχετε άλλη ιδέα, λέτε εγώ θέλω να κάνω κάτι άλλο. Δεν είναι δεσμευτικά δηλαδή αυτά τα issues. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη υποχρέωση. Είναι 7 ενδεικτικά issues, έτσι. GitHub, MyLack, Open E-Class. Και εδώ που λέει MyLack, Open E-Class, θα το μεγαλώσω λίγο. Και έτσι που το μεγάλωσα δεν φαίνονται τα issues. Στα δεξιά λέει issues. Εδώ. Αυτό που λέει advanced, καλό είναι να μην το πάρει κάποιος ακόμα, είναι για κάποιον που έχει τελειώσει κάτι άλλο. Για κάποιον που θέλει να το τελειώσει. Αυτά τα δύο advanced, ναι, είναι για κάποιον που έχει κάνει κάτι, δεν του έφτανε. Είναι διάφορα στυλ. Μια ομάδα μπορεί να πει εγώ θέλω κάτι και αυτό αρκεί να με κρατήσει απασχολημένο μέχρι τέλους. Κάποιο άλλο άτομο μπορεί να είναι πολύ γρήγορο ή να πάρει κάτι μικρό και να θέλει να κάνει και κάτι άλλο μετά. Στο GitHub είναι αυτά. Τώρα τα κοιτάτε. Λέτε και κανένα δικό σας, άμα σας αρέσει. Μισό λεπτό να κάνω login. Να ρωτήσω κάτι. Κάθε ομάδα θα έχει ένα issue να κάνει. Ναι. Εκτός από... είναι ένα που είναι εύκολο, που είναι αυτό το τροποποίηση του install.php, το οποίο ένα άτομο να το πάρει φτάνει. Πόσα άτομα σε κάθε ομάδα? Εξαρτάται το issue. 2-3. Εσείς βλέπετε με ποιον θέλετε να το κάνετε. Καλησπέρα. Ακούμε πίσω. Ναι. Δεν θα φτιάξουμε branch. Ο καθένας θα δουλεύει στο δικό του fork, στο master branch. Λοιπόν, παιδιά, απλά να κάνω μια γρήγορη ανασκόπηση και για τους απομακρυσμένους, επειδή ρώτησαν για το τι κάνουμε. Η ιδέα σήμερα αυτού, όλο το σημερινό σεμινάριο, έχει να κάνει με την προετοιμασία μας να ασχοληθούμε με τη συνεισφορά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι σήμερα χωριζόμαστε σε ομάδες. Σιγουρευόμαστε ότι το fork που έχουμε φτιάξει στο GitHub, το δικό μας, είναι up to date με το version που υπάρχει στο MyLack Open Class. Οπότε θα πρέπει να σιγουρευτούμε ότι το fork του καθενός σας πρέπει να έχει τον τελευταίο κώδικα από εδώ, το οποίο γράφει οδηγίες τώρα ο Αχιλλέας για το πώς θα γίνει και θα τις ανεβάσει στο GitHub. Έχουμε ανεβάσει τα tasks, ίσως τα έχουν ξαναπεί αυτά, αλλά εγώ τα ξαναλέω γιατί κάποιοι δεν τα άκουσαν. Έχουν ανεβεί εδώ πέρα στα issues του GitHub, δηλαδή έχουν ανεβεί τα διάφορα κομμάτια της συνεισφοράς μας. Πρακτικά με αυτά τα κομμάτια ολοκληρώνουμε τον κριτή, φτιάχνουμε κάτι το οποίο είναι χρήσιμο, με αναλυτικό report, με εργαλεία, με όλα τα εργαλεία που χρειάζεται και για να μπορεί να επεκτείνεται και για να μπορεί να λειτουργήσει άμεσα. Και επίσης προσθέσαμε τώρα, πριν από λίγα λεπτά, το πόσα για κάθε task πόσα άτομα υπολογίζουμε ότι χρειάζονται σε κάθε ομάδα που θα δημιουργηθεί. Αυτά είναι λίγα
Ναι. Θα προσθεθούν και άλλα στην πορεία. Καταρχάς θα κάνουμε assign αυτά. Οπότε ας ξεκινήσουμε λίγο. Υπάρχει κάποιος που δεν έχει διαβάσει καταρχάς αυτά τα tasks εδώ πέρα? Ωραία. Έχετε αποφασίσει περίπου ποιοι θέλετε να δουλέψετε μαζί, ποιος θέλει να δουλέψει μόνος του? Γιατί σε λιγάκι, σε κανένα πεντάλεπτο περίπου, δεκάλεπτο, θα περάσουμε από κάθε άτομο και θα μας πει για ποιο task ενδιαφέρεται και με ποιους ενδιαφέρεται να συνεργαστεί. Αν δούμε ότι κάποιοι θέλουν το ίδιο, θα συνεννοηθείτε μεταξύ σας για να δούμε ποιος θα το κάνει, αν κάποιος θα πάει σε κάποια άλλη ομάδα. Αυτό, θέλει να ρωτήσει κάποιος κάτι? Καταρχάς πάνω σε αυτά. Όπως είπα, θα δούμε λίγο, εδώ θα προσθεθούν και άλλα tasks τώρα σε λιγάκι. Αλλά ξεκινάμε με αυτά. Γιατί αυτά είναι και τα, δεν θέλω να πω τα σημαντικότερα, αλλά τα πιο χοντρά, ας πούμε, για να μπορεί να βγει ο κριτής στην παραγωγή. Αυτό που... Ναι. Πώς ακριβώς θα γίνει η συνεργασία, δηλαδή μέσω του GitHub? Λοιπόν, η συνεργασία θα γίνεται τώρα με τον... Τώρα πλέον θα μπούμε στον κανονικό τρόπο που γίνεται μια συνεργασία σε ένα project ανοιχτού κώδικα, που είναι ποιος. Ο καθένας από εμάς έχει το δικό του... Μάλλον δεν το θέτω σωστά. Κάθε ομάδα ουσιαστικά θα έχει το δικό της fork, στο οποίο θα ανεβαίνει το feature η αλλαγή η οποία ετοιμάζει εκείνη η ομάδα. Όταν το ολοκληρώσει και δουλεύει αυτό που έχει φτιάξει, θα κάνει pull request στο μητρικό repository, στο δικό μας δηλαδή, όπου θα κοιτάμε ο κώδικας αν μπορεί να γίνει merge, αν υπάρχουν conflicts, και αν πληρεί τέλος πάντων τα κριτήρια θα τον ανεβάζουμε. Αν δεν τα πληρεί θα δίνουμε feedback και θα λέμε τι πρέπει να γίνει για να μπορέσουμε να τον κάνουμε merge. Ο τρόπος τώρα, πώς θα συνεργάζεται εντός της ομάδας ο καθένας σας, αυτό θα το συνεννοηθείτε μεταξύ σας βασικά. Εμείς μπορείτε να συνεννοήσετε είτε μέσα από τα issues του GitHub, είτε μέσα από κάποιο chat, από μπορεί να δώσετε ένα Skype, ξέρω εγώ. Μπορείτε να συνεργάζεστε. Πραγματικά υπάρχουν πολλοί τρόποι για να επικοινωνήσουν. Ακόμα και μέσω email που λέει ο λόγος, αν και δεν το προτείνω. Γενικά τα tasks τα έχουμε χωρίσει έτσι, ώστε τα tasks που λέει ας πούμε τρία άτομα στην ομάδα είναι αρκετά μεγάλα για να μπορούν να χωριστούν και έχουν κομμάτια που σπάνε. Για παράδειγμα, όταν μιλάμε για reports, υπάρχει το κομμάτι, κάποιος πρέπει να φτιάξει το report, δηλαδή την HTML σελίδα με το report. Υπάρχει κάποιος άλλος που πρέπει να δει πώς αυτό το report θα είναι, πού θα γίνεται upload, πώς θα ανεβαίνει, πώς θα γίνεται integrate με το Open Class, ας πούμε, ώστε να υπάρχει ένα URL που να έχει αυτό το report. Κάποιος πρέπει να ασχοληθεί, ας πούμε, με το UI όχι τόσο της σελίδας, αλλά πώς θα μπαίνει, πού θα γίνεται link αυτό το report, πώς θα ενσωματώνεται τέλος πάντων με το grid τον οποίο έχουμε φτιάξει. Οπότε γενικά τα tasks που έχουμε βάλει με τρία άτομα είναι γενικά μεγάλα, έχουν δηλαδή πράγματα που μπορούν να χωριστούν. Τα άλλα tasks που είναι μικρότερα τα έχουμε βάλει με λιγότερα άτομα και κάποια είναι και για ομάδες του ενώθετο μου, καλές κακώς, γιατί υπάρχουν και κάποια πράγματα που είναι μικρά αλλά βασικά. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα. Επίσης κάποια task που γράφει εδώ πέρα advanced, αυτά είναι γενικά είναι tasks τα οποία είναι πιο δύσκολα και έχουν πιο πολλή δουλειά, να το πω έτσι. Είναι ολόκληρα features, ας πούμε. Δηλαδή το ένα είναι, ας πούμε, να δημιουργηθεί ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης, το οποίο πρακτικά είναι ένας mini κριτής, τον οποίο θα μπορεί να τον χειρίζεται ο φοιτητής. Δηλαδή να φτιάχνει ο φοιτητής τα σενάρια. Οπότε είναι ένα ψηλό μεγάλο feature, το οποίο μοιράζεται κώδικα με τον κριτή, αλλά είναι και ταυτόχρονα διαφορετικό. Και αντίστοιχα τώρα και αυτό εδώ πέρα. Οπότε δείτε τα, αποφασίστε, σκεφτείτε μάλλον με ποιο θέλει να ασχοληθεί ο καθένας και μετά θα τα περάσουμε από έναν και θα μας... Ναι, πείτε μου. Είναι κάτι παραπάνω που θα μπορούσες να μας πεις ή λίγο να μας αναλύσεις τα θέματα πολύ σε 2-3 bullets, τι περιλαμβάνει το καθένα από αυτά? Υπάρχουν μέσα οι περιγραφές, απλά αν υπάρχει κάτι εξτρά που θα έπρεπε να ξέρουμε από τις περιγραφές. Ωραία, λοιπόν, καταρχάς αυτό που κάναμε εμείς τώρα στα προηγούμενα σεμινάρια, στα workshops, ήταν ο στόχος βασικά των προηγούμενων σεμιναρίων ήταν ο εξής.
να γνωρίσουμε λίγο καταρχάς το πώς δουλεύει το Open Class, το πώς μπορούμε να φτιάξουμε κάποια απλά πράγματα πάνω στο Open Class, αλλά δεν φτάσαμε στο σημείο, αλλά αυτό που κάναμε δεν το φτάσαμε στο σημείο να είναι ένα ολοκληρωμένο feature, κάτι το οποίο να μπορούμε να πούμε ότι αυτό το πράγμα εγώ θα μπορούσα αύριο να το βγάλω στην παραγωγή και να παίξει. Δηλαδή θα μπορούσε αύριο το TI Αθήνας να πάρει αυτό τον αυτόματο χρητή που φτιάξαμε και να δουλέψει. Δεν έχουμε φτάσει σε τέτοιο επίπεδο. Για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο λοιπόν, κάτσαμε και σκεφτήκαμε ότι, και αν θέλετε, εννοείται ότι μπορείτε να πείτε και δικές σας ιδέες πάνω για πράγματα που μπορεί να χρειάζεται αυτό το πράγμα για να λειτουργήσει. Γιατί και εμείς, ας πούμε, όπως θα σκεφτόσασταν και εσείς, κάτι το σκεφτήκαμε και εμείς. Σκεφτήκαμε λοιπόν κάποια πράγματα που θεωρούμε ότι χρειάζονται για να μπορεί αυτός ο κριτής να βγει σε παραγωγική λειτουργία και να μπει σε ένα ίδρυμα όπως το TI Αθήνας, ας πούμε. Λοιπόν, τώρα τι είναι τα tasks, ας τα περάσουμε μία στα γρήγορα ένα-ένα αυτά τα tasks. Θα τα αφήσω λίγο τα advanced, θα τα πω στο τέλος. Θα πάμε λίγο στα πιο πρώτα από αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, καταρχάς, το βασικό πράγμα που λείπει αυτή τη στιγμή από το GRID-T είναι ένα αναλυτικό report. Ένα αναλυτικό report σημαίνει ότι πρέπει ο φοιτητής όχι μόνο να βλέπει πόσα από τα σενάρια πέρασε, ποια είναι τα σενάρια, τι input έβγαλε το πρόγραμμά του, τι input θα έπρεπε να βγάλει το πρόγραμμά του. Γιατί με αυτή την πληροφορία, με αυτό το feedback, μπορεί και όλο να βελτιώσει, μπορεί να βελτιώσει τον κώδικα του. Με το να του λέμε απλά ότι πέρασες 5 στα 10 σενάρια, δεν αρκεί για να βοηθηθεί ο φοιτητής και γενικά και δεν είναι και αρκετά διάφανη η διαδικασία. Το άλλο τώρα, αυτό είναι η δημιουργία του report αποτελεσμάτων. Έχει μέσα ένα screenshot για το πώς φανταζόμαστε τη σελίδα με βάση το πώς γίνεται σε άλλους αντίστοιχους κριτές. Αλλά γενικά είναι ένα πινακάκι, είναι σχετικά απλό σαν λογική, δεν είναι τόσο απλό στην υλοποίηση βέβαια. Το άλλο τώρα που είναι σχετικό με αυτό είναι το εξής. Έχουμε σκεφτεί να υπάρχει ένα, ας το πούμε, ένα gamification element, δηλαδή σε πολλές πλατφόρμες όπου χρησιμοποιούνται τέτοιοι κριτές υπάρχει λεγόμενη κατάταξη, που ουσιαστικά τι είναι, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια κατάταξη του στυλ, ότι ένα αρχείο που λέμε ότι εσύ ας πούμε από την ομάδα στην οποία είναι είσαι ο πρώτος, ή όταν λέμε ο πρώτος δεν εννοούμε απαραίτητα ένα άτομο είναι ο πρώτος, σαν πρώτος μπορεί να θεωρούμε το top 20% π.χ. που απάντησε όλα τα ερωτήματα. Άλλος μετά είναι δεύτερος, ας πούμε, μπορεί να απάντησαν το 60% των ερωτημάτων. Τρίτος με το 40%, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια λεπτομέρεια την οποία θα τη συζητήσουμε και με την ομάδα που θα αναλάβει αυτό το θέμα και θα το κάνουμε finalize λίγο, το ποιες θα είναι οι κλίμακες και τι θα είναι ο καθένας. Η ιδέα τώρα, έχουμε πάλι ένα screenshot μέσα, η ιδέα είναι να κάνουμε την πλατφόρμα, πώς θα το πούμε, λίγο εκτός από το να είναι απλά ένας κριτής, είναι να το κάνουμε και λίγο και πιο fun και για τους φοιτητές. Και αυτό έχει σχετική δουλίτσα. Υπάρχει πάλι μια σελίδα που θα πρέπει να υπάρχει με τα αναλυτικά αποτελέσματα. Αυτή θα ανεβαίνει σαν ένα έγγραφο, ας πούμε, μέσα στην πλατφόρμα. Οπότε και εκεί υπάρχουν πράγματα που μπορούν να χωριστούν ανάμεσα στα μέλη της ομάδας. Μετά υπάρχει αυτό που είχαμε βάλει για homework στο προηγούμενο σεμινάριο. Πλέον, επειδή στο προηγούμενο σεμινάριο τελικά δεν έγινε, το βάλαμε σαν task εδώ πέρα. Δηλαδή κάποιος, αυτό είναι το ενός ατόμου εργασία, task ουσιαστικά, κάποιος θα πρέπει να αναλάβει ο πίνακας των σενάριων να εμφανίζεται και στο edit και να μπορεί να κάνει ο χρήστης edit, τέλος πάντων, ο καθηγητής να μπορεί να κάνει edit τα σενάρια. Αυτό είναι αυτό το task, είναι του ενός ατόμου. Είναι σχετικά απλό θα έλεγα. Έχει και αυτό τα δυσκολία του. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό feature. Προσθήκη weight ένα σενάριο. Αυτή τη στιγμή ο κριτής βγάζει τη βαθμολογία του πώς. Λέει, έχεις περάσει 5 στα 10, πήρες 5. Τέλος. Το θέμα είναι ότι κάποια ερωτήματα μπορεί να θέλουμε να έχουν μεγαλύτερη αξία. Κάποια ερωτήματα μπορεί να θέλουμε να έχουν, δηλαδή κάποιο ερώτημα το θεωρούμε σημαντικότερο, θέλουμε να έχει διπλάσια βαρύτητα από τα άλλα, ας πούμε. Οπότε, συγγνώμη. Αυτό είναι απαραίτητο. Ναι, είναι πολύ σημαντικό feature. Οπότε, η ιδέα είναι ότι θα προσθέσουμε στο πινακάκι τώρα που δημιουργεί τα σενάρια ο καθηγητής
και ένα weight σε μια κλίμακα, δεν θυμάμαι αν έχουμε ή 0 έως 1 ή 1 έως 10, δεν θυμάμαι τώρα την κλίμακα του weight, το λέει μέσα στο task, όπου θα μπορεί να ορίσει τέλος πάντων τη βαρύτητα του κάθε σενάριου και αυτό μετά ποσοστιαία θα βγάζει το βαθμό. Μετά έχει ένα task, υπάρχει ένα task τώρα, το οποίο είναι και αυτό πολύ σημαντικό άμα θέλουμε να βγάλουμε μια πλατφόρμα στην παραγωγή, το οποίο είναι ότι υπάρχει αυτή την πλατφόρμα εμείς θα τη δώσουμε σε τρίτους, σε κάποια άλλα ιδρύματα, θα ζητήσουμε να ενσωματωθεί στο επίσημο Open E-Class που χρησιμοποιείται παντού, οπότε θα πρέπει οποιοσδήποτε τρίτος το πάρει αυτό το Open E-Class να μπορεί να το εγκαταστήσει και να έχει τα features όπως τα δίνουμε. Οπότε τι γίνεται, πρέπει ας πούμε τα καινούργια πεδία της βάσης που βάλαμε για τον αυτόματο κριτή, πρέπει με κάποιο τρόπο να μπαίνουν στις καινούργιες εγκαταστάσεις του Open E-Class. Άρα πρέπει κάποιος να τροποποιήσει το install PHP που είναι το αρχείο με το οποίο γίνεται η εγκατάσταση και επίσης, αν θυμάμαι καλά, είναι και αυτό μέρος του ίδιου task, υπάρχει ένα αρχείο με το οποίο κάνουμε upgrade, δηλαδή αναβαθμίζει κάποιος την πλατφόρμα του Open E-Class και αναβαθμίζει τη βάση μάλλον της πλατφόρμας που έχει στημένη, ώστε να έχει τα καινούργια πεδία, τους καινούργιους πίνακες. Είναι και αυτό, μην το υποτιμάτε, είναι πολύ σημαντικό feature αυτό αν θέλουμε να βγάλουμε την πλατφόρμα προς τα έξω. Μετά υπάρχει ένα feature το οποίο είναι πιο πολύ για διευκόλυνση του στυλ. Εμείς χρησιμοποιούμε μια τρίτη πλατφόρμα, το Hacker Earth. Αυτή η πλατφόρμα απαιτεί ένα κλειδί από εμάς. Το οποίο εμείς αυτή τη στιγμή σας έχουμε δώσει το κλειδί έτοιμο και το έχουμε προσθέσει στο config.php. Κανονικά ο σωστός τρόπος για να γίνεται αυτό είναι το κλειδί να είναι configurable και να μπορεί μάλιστα να το αλλάξει ο διαχειριστής της πλατφόρμας μέσα από το interface. Δηλαδή να μην είναι hard-coded μέσα στο config. Οπότε είναι και αυτό ένα task. Το έχω βάλει για δύο άτομα γιατί έχει κάποιες λεπτομέρειες στην αλλαγή του interface το οποίο μπορεί να χωριστεί σε δύο άτομα. Και λοιπόν, και έχουμε τώρα και δύο πιο advanced tasks τώρα, για όποιον ενδιαφέρεται. Λοιπόν, ουσιαστικά μιλάμε για καινούργια features πρακτικά και γενικά είναι καλό θα είναι όποιος η ομάδα που θα τα πάρει, καλό θα είναι να έχει τέλος πάντων την όρεξη βασικά για να μπορέσει να τα τρέξει, γιατί είναι μεγάλο, δηλαδή θα χρειαστούν δουλειά. Το πρώτο από αυτά, μάλλον το δεύτερο από αυτά, θα ξεκινήσω από αυτό, είναι να υπάρχει ένα εργαλείο αυτοαξιολόγηση. Τι σημαίνει αυτό? Αυτή τη στιγμή τα σενάρια τα φτιάχνει ο καθηγητής, ο φοιτητής ανεβάζει την εργασία και του λέει ο κριτής, απάντησε σε αυτά τα σενάρια, απάντησε στα 5 σενάρια που ήταν αυτά, ήσουν σωστός, λάθος, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι αυτό δεν δίνει τη δυνατότητα στον φοιτητή να πειραματιστεί. Δηλαδή, όπως είδαμε ας πούμε, στο Virtual Programming Lab την άλλη φορά που έχει το Moodle, υπάρχει δυνατότητα. Ο φοιτητής μπορεί να τρέξει τον κώδικά του. Χωρίς να τον ανεβάσει, χωρίς να υποβάλει την εργασία, μπορεί να τρέξει τον κώδικά του και να δει αν αυτό που φτιάχνει είναι σωστό. Αυτό που φτιάχνουμε εμείς είναι το ίδιο πράγμα με ένα βήμα παραπάνω, ότι θα υπάρχει ένα interface για τον φοιτητή, αντίστοιχο με του καθηγητή, με ίδια λογική τέλος πάντων, που θα μπορεί να ορίζει σενάριο ο ίδιος ο φοιτητής πλέον για το πρόγραμμά του. Θα μπορεί να ανεβάζει το πρόγραμμά του και να κοιτάει κατά πόσο πλήρει αυτά τα σενάρια. Θα μπορεί, ανάλογα με το πώς θα ρυθμίσει ο καθηγητής την κάθε πλατφόρμα, μπορεί να βάλει ακόμα και τα ίδια, μπορεί ας πούμε να βάλει τα, ακόμα, και τα, ακόμα και τα σενάρια του καθηγητή ας πούμε, για να δοκιμάζει τον κώδικά του. Η ιδέα αυτού του feature, το όπως γράφει και μέσα, είναι καταρχάς να βοηθήσουμε να μπορεί ο φοιτητής να δοκιμάσει τον κώδικά του μέσα από τα μάτια του κριτή, να μπορεί να δει τον κώδικά του πώς τον βλέπει η πλατφόρμα μας, πώς βάζει το input η πλατφόρμα μας. Και το δεύτερο είναι να μάθει να δοκιμάζει τον κώδικά του, δηλαδή να μπορεί να γράψει τεστ ουσιαστικά για το πρόγραμμά του. Αυτή είναι η ιδέα πίσω από αυτό το feature. Και το τελευταίο feature τέλος πάντων είναι, αυτή τη στιγμή εμείς βασιζόμαστε σε μια τρίτη πλατφόρμα, το hackerearth.com, για να μας κάνει compile και να τρέξει τον κώδικα. Αυτό είναι καλό από τη μία. Συγγνώμη.
Αυτό είναι καλό από τη μία, αλλά από την άλλη μας δεσμεύει. Μας δεσμεύει από ποια άποψη? Καταρχάς ότι θα υποστηρίζουμε μόνο τις γλώσσες που υποστηρίζει το Hacker Earth, το οποίο μπορεί. Γενικά υποστηρίζει τις σημαντικότερες, αλλά υπάρχουν κάποιες που δεν τις υποστηρίζει. Και το δεύτερο είναι ότι γενικά δεν είναι καλό να έχουμε diversification σε αυτό το πράγμα, δηλαδή να μπορεί κάποιος να αλλάξει αυτή την πλατφόρμα, να χρησιμοποιήσει κάποια άλλη. Οπότε η ιδέα είναι κάποιος να... η αλήθεια είναι ότι αυτό το task θα απαιτήσει γενικά από... θα απαιτηθεί να το κάνει κάποιος προς το τέλος. Αφού δηλαδή ολοκληρωθεί ο κανονικό, αφού ολοκληρωθούν τα features του κανονικού κριτή, κατά προτίμηση, θα πρέπει κάποιος να κάτσει, να απομονώσει το κομμάτι που μιλάει με το Hacker Earth και να το κάνει πιο modular ουσιαστικά, δηλαδή να μπορεί να αλλάξει, να είναι μέρος ενός άλλου αρχείου, ας το πούμε. Να μετακινηθεί ο κώδικας που μιλάει με το Hacker Earth σε ένα άλλο αρχείο και να μπορεί να φτιαχτούν αντίστοιχες άλλες υλοποιήσεις ουσιαστικά του compilation. Αυτό είναι αυτό το task. Θα προσθέσουμε τώρα και... Ναι. Δεν είναι πολύπλοκο, ποια άποψη? Είναι πιο πολύπλοκο στη σκέψη, αλλά όχι στην υλοποίηση. Δηλαδή, εμείς τώρα τα άτομα τα έχουμε φτιάξει με βάση το τι είναι πολύπλοκο στην υλοποίηση. Τι θέλει δουλειά για να φτιαχτεί αυτό. Θέλει σκέψη με το τι θα αλλάξουμε, πού θα πρέπει να πάει αυτό που θα αλλάξουμε. Αλλά σαν υλοποίηση δεν είναι δύσκολο. Δηλαδή, σαν υλοποίηση απομονώνουμε ένα κομματάκι ουσιαστικά, το κομματάκι μόνο που μιλάει με το Hacker Earth. Όλο το υπόλοιπο παραμένει, ιδανικά παραμένει ίδιο. Γι' αυτό έχουμε βάλει δύο άτομα στο συγκεκριμένο. Λοιπόν, έχει κάποιος κάποια πορεία καταρχάς πάνω σε αυτά τα tasks? Ναι. Δεν θα είναι στα σχόλια βαθμολογητή, θα είναι ένα link προς μια σελίδα. Θα δημιουργηθεί μια σελίδα μέσα στο Open Class, στην οποία θα έχει link τα σχόλια βαθμολογητή. Εκεί θα πηγαίνει. Αυτό είναι και ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουν οι περισσότεροι κριτές, με αυτόν τον τρόπο δουλεύουν. Υπάρχει κάποιο link το οποίο σε πηγαίνει να δεις το αναλυτικό report, ας πούμε, του κώδικα που ανέβασες. Έχουμε άλλη απορία πάνω στη συνεισφορά. Έχει κάποιος κάποια ιδέα, κάτι που θεωρεί ότι λείπει, ας πούμε? Δηλαδή, άμα αυτό το πράγμα εμείς στο ίδρυμα που είσαι, στο ίδρυμα που δουλεύετε, άμα αύριο το πρωί βάζαμε αυτό το Open Class και έχει αυτόν τον κριτή, υπάρχει κάτι που πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχει, που δεν το έχει ολοκληρώνοντας αυτά? Ναι. Εκτός από το να στέλνουμε, να ανεβάζει ο μαθητής το κώδικα στη χ γλώσσα με τη μορφή αρχείου της χ γλώσσας, ναι, ίσως να μπορούσε να τον γράψει τον κώδικα μέσα σε έναν editor κατευθείαν στη πλατφόρμα και να το σώσει εκεί πέρα, και η πλατφόρμα από μόνη της, αφού υποτίθεται επιλέξει τη γλώσσα π.χ. Python, να το σώσει η πλατφόρμα στη τελεία Py και να το στείλει αυτή στο Hacker Earth ή όπως θες πες το, που θα κάνει την όλη ιστορία. Ναι, αυτό που λες είναι καλή ιδέα και το έχει και το... Και η άλλη πλατφόρμα του Moodle το είχε αυτό το feature. Ήταν σε αυτά που θα προσθέταμε μετά, είναι αυτό το task, αλλά ναι, έχεις δίκιο, ότι είναι καλό feature. Και μπορεί να έχει... Εντάξει, ο editor θα έχει έναν απλό editor, όπως έχει βέβαια και το αντίστοιχο του Moodle, γιατί δεν μπορεί να φτιάξει κανονικό... Δηλαδή δεν θα φτιάξει κανονικό ID, ας πούμε. Αφού υπάρχουν έτοιμοι editor, ξέρω να πάρεις τον TinyMC ή δεν ξέρω ποιον έχει. Έτοιμο editor θα πάρεις. Απλά καλώς ή κακώς οι editors που υπάρχουν για γλώσσες προγραμματισμού όπως η PHP, ας πούμε, είναι ακόμα... Υπάρχουν, αλλά είναι ακόμα... Ναι, βρεφικοί. Πολύ ιδέα μου δεν ήταν να πάρεις editor ο οποίος θα είναι για κάποια targeted γλώσσα. Τόσο ώστε αντί να γράφει ο μαθητής στο Notepad, Gedit, όπως θες πες το, στο μηχάνημά του, ναι, και μετά αφού το γράψει να το αποθηκεύσει με τη σωστή μορφή του αρχείου και μετά αφού πάει μέσα στην εργασία να επιλέξει να κάνει browse, να βρει το αρχείο στο δίσκο, ναι, και να το κάνει upload, ένα text editor, απλό, ναι, ένα HTML editor, ο οποίος θα έχει κάποια βασικά σε φάση, ξέρω εγώ, delete, cut, copy, paste και τέτοια, όπως είναι η TinyMC, και εκεί θα γράφει το κείμενο και θα έχει τη δισκετούλα, και όταν πατήσει τη δισκετούλα
τότε από πίσω θα δημιουργείται το αρχείο στην κατάλληλη γλώσσα που υποτίθεται έχει επιλεγεί από πριν από κάποια λίστα, ξέρω. Ακριβώς αυτή είναι η ιδέα, απλά επειδή δεν έχουμε οριστικοποιήσει ποιος θα είναι ο editor από πίσω, δεν το έχουμε ακόμα, είναι σε σκέψη, γι' αυτό δεν το έχουμε βάλει το task ακόμα, αλλά ναι, είναι ένα task το οποίο θα είναι λογικά για 2 ή 3 άτομα το συγκεκριμένο task. Και νομίζω είναι χρήσιμο feature, σίγουρα. Κάποια άλλη ιδέα? Ωραία. Υπάρχει κάποιος που θέλει περισσότερο χρόνο για να σκεφτεί ποιο task θέλει να κάνει? Ή θέλετε να αρχίσουμε να περνάμε λίγο από τα tasks? Λοιπόν, ας το πάμε. Ναι. Να ρωτήσω κάτι διαδικαστικό, δηλαδή πώς θα δουλέψουμε τις επόμενες εβδομάδες, θα ερχόμαστε εδώ? Λοιπόν, θα το έλεγα προς το τέλος αυτό, αλλά αφού το ρωτήσετε. Και επίσης πώς θα δουλέψουν και οι απομακρυσμένοι? Δεν άκουσα, συγγνώμη. Πώς θα δουλέψουν και οι απομακρυσμένοι? Λοιπόν, οι απομακρυσμένοι τώρα, εμείς πώς θα το κάνουμε τώρα, θα περάσω από κάθε ένα task και θα δηλώσει, θα σηκώσουν το χέρι απομακρυσμένοι, θα γράψουν στο μηχάνημά τους τέλος πάντων ότι θέλουν να πάρουν αυτό το task. Ανάλογα με το ποιοι θέλουν το κάθε task, μπορεί οι απομακρυσμένοι είτε να ενσωματωθούν σε κάποια από τις ομάδες εδώ πέρα, είτε να δημιουργήσουν δική τους ομάδα, άμα ας πούμε συγκεντρωθούν απομακρυσμένοι που θέλουν να κάνουν πολύ το ίδιο task. Σε κάθε περίπτωση, και εσείς ουσιαστικά, και εσείς απομακρυσμένα θα δουλέψετε κατά κύριο λόγο, αν το σκεφτείτε. Γιατί και εσείς θα επικοινωνείτε online με τους συναδέλφους σας. Τώρα για το πώς θα επικοινωνείτε, υπάρχουν κάποιες ιδέες τις οποίες δεν θα τις ανακοινώσω ακόμα, αλλά θα τις στείλουμε με email για το πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε. Υπάρχει ας πούμε ένας chat client με τον οποίο μπορείτε να συζητήσετε, ο οποίος ενσωματώνεται με το GitHub και μπορείτε να συζητήσετε πάνω σε επίπεδο, τέλος πάντων, repository, σε επίπεδο task. Το πρώτο που ρωτήσατε ήταν το πώς θα δουλέψουμε τις επόμενες εβδομάδες, αν θα γίνονται συναντήσεις, και αυτό ρωτήσατε ουσιαστικά, σωστά. Λοιπόν, να το εμπλουτίσω λίγο το ερώτημα. Ναι. Εννοώντας ότι πώς θα βλέπει ο ένας την πρόοδο του αλλού για να μπορέσει να γίνει σε αυτό το επίπεδο. Κάθε εβδομάδα από εδώ και πέρα τώρα, κάθε Τρίτη πάλι την ίδια ώρα, θα γίνουν κάποιες διαζώσεις συναντήσεις, μία-δυο φορές ακόμα, και μετά αυτές τις συναντήσεις θα γίνονται πλέον απομακρυσμένα. Όπου τι θα γίνεται σε αυτές τις συναντήσεις? Αυτές θα είναι πρακτικά... Θα είναι μια συνάντηση όπου θα ανεβαίνει κάθε ομάδα ουσιαστικά και θα λέει με δύο λόγια, όχι παραπάνω από 5 λεπτά, τι έκανε την προηγούμενη εβδομάδα πάνω στο task που έχει αναλάβει, τι πρόκειται να κάνει την επόμενη εβδομάδα. Αν δεν έχει ολοκληρώσει βέβαια. Οπότε η ιδέα είναι ότι στην αρχή την επόμενη εβδομάδα θα γίνει πάλι οι διαζώσεις, θα συγκεντρωθούμε εδώ και θα ανεβαίνει μία-μία ομάδα και θα λέει με δύο λόγια, όχι παρουσίαση, απλά θα ανεβαίνει και θα λέει δύο λόγια. Φτιάξαμε αυτό και την επόμενη θα φτιάξουμε αυτό. Και ό,τι άλλο θέλει να ρωτήσει, απορίες πάνω σε αυτό που κάνει βέβαια και τα σχετικά, οι mentors θα είναι παρόντες σε αυτές τις συναντήσεις, εννοείται όλοι. Οπότε η ιδέα είναι ότι έτσι θα συντονιζόμαστε. Τώρα ποιο ομάδα ολοκληρώνει, όπως είπα, θα κάνει pull request και εμείς θα κοιτάμε να το κάνουμε merge όσο πιο γρήγορα γίνεται, ώστε να έχουν όλοι την πιο up-to-date μορφή του κώδικα. Γενικά, το Git διευκολύνει πολύ σε αυτή τη συνεργασία, γιατί όταν μια ομάδα ολοκληρώσει αυτό που έκανε και το ανεβάσει και το κάνουμε merge, μπορούν πολύ εύκολα οι άλλοι μετά να το πάρουν από το upstream και να δουλεύουν πάνω στο τελευταίο version. Ναι. Θα επιμείνω λίγο σε αυτό, γιατί εδώ έχουμε δύο επίπεδα συνεργασίας. Ναι. Δηλαδή έχουμε επίπεδο συνεργασίας ομάδων και επίπεδο συνεργασίας μέσα στην ομάδα. Για να μπορέσουν δύο άτομα να συγχρονιστούν ή τρία που είναι μέσα στην ίδια ομάδα, πώς θα βλέπει ο ένας την πρόοδο του αλλού? Δηλαδή θα πρέπει να εγκαθιστά ο καθένας ό,τι έχει κάνει ο άλλος στο δικό του local... Λοιπόν, καταρχάς η ομάδα θα δουλεύει στο ίδιο repository. Η μόνη δυσκολία που υπάρχει στο να συγχρονιστούν οι ομάδες αφορά τη βάση δεδομένων ουσιαστικά, η οποία δεν είναι μέρος του repository. Τώρα για τη βάση δεδομένων, καλώς ή κακώς, δεν υπάρχει καλή λύση. Από τη στιγμή, δηλαδή,
η καλή λύση πια θα ήταν να αλλάζει κάποιος, ας πούμε, το, να αλλάζει και, όταν θα κάνει κάποιος αλλαγή στη βάση, να αλλάξει και το install PHP. Αλλά δεν βολεύει. Αυτό είναι καλύτερο να γίνει, ας πούμε, στο τέλος, να το αναλάβει κάποιος, να πει τι βάλαμε καινούριο όλοι μαζί, αυτό. Πάμε να το πειράξουμε, να τα βάλουμε όλα μαζί. Να ανεβαίνει ένα dump στο GitHub, παίζει. Δηλαδή να κάνει κάποιο export από το PHP MyAdmin και να το παίρνει ο άλλος. Λοιπόν, αυτό είναι μια ιδέα. Μια ιδέα που θα έλεγα είναι, όταν κάνουν, η ομάδα, όταν κάνει comment, μάλλον η ομάδα να πηγαίνει στο task της, όταν ανεβάζει κάποιος ένα commit καινούριο, ας πούμε, που έχει αλλάξει τη βάση, να πηγαίνει στο task και να κάνει ένα reply και να βάζει σαν attachment ένα dump. Το GitHub επιτρέπει attachments μέσα στα tasks. Αυτό είναι μία ιδέα. Οπότε οι άλλοι, αυτό που έχουν να κάνουν μετά, είναι να πάρουν αυτό το dump και να το βάζουν ουσιαστικά στις βάσεις, στις τοπικές. Όπως είπα, εντάξει, αυτό έχει το μειονέκτημα βέβαια ότι θα χάσουν τις δικές τους αλλαγές μετά. Ναι. Έχει και άλλο μειονέκτημα αυτό. Ναι. Αν δεν έχουν δημιουργηθεί τα directories και τα αντίστοιχα αρχεία που έχουν εγγραφεί στη βάση, τότε θα χτυπήσει. Τα directories εννοείται τα... Αν πάλι σε εργασίες, για παράδειγμα, το μάθημα, ναι, ή μαθήματα. Ναι, ναι. Γι' αυτό λέτε, δεν υπάρχει καλή λύση στο θέμα της βάσης. Στο θέμα της βάσης δεν υπάρχει καλή λύση. Η αλήθεια είναι ότι οι αλλαγές στη βάση δεν θα είναι μεγάλες. Οπότε ίσως η καλύτερη λύση θα είναι απλά να... Αυτό θα λυθεί πιο πολύ σε επίπεδο ομάδας. Αλλά ίσως η καλύτερη λύση να είναι να γράφει κάποιος, ας πούμε, στον τίτλο του commit, στο reply, να γράφει στο reply, ας πούμε, το τι άλλαξα. Έβαλα αυτή τη στήλη. Και να τη βάζουν και οι άλλοι μετά χειροκίνητα, ας πούμε, στη βάση τους. Ίσως να είναι αυτή η καλύτερη λύση. Για να είμαι ειλικρινής, για το συγκεκριμένο πρόβλημα δεν είμαι ούτε εγώ σίγουρος ποια είναι η καλύτερη λύση. Δεν υπάρχει καλή λύση. Όταν πειράζουμε βάση, δεν υπάρχει καλή λύση. Βάση εμπειρίας, δηλαδή, ναι, στα προηγούμενα groups, πώς το είχατε δουλέψει? Στα προηγούμενα groups είχαν στο θέμα της καταρχάς στο θερινό σχολείο, για παράδειγμα, μόνο μία ομάδα είχε κάνει αλλαγή στη βάση, γιατί πρακτικά αυτό που φτιάξαμε σε προηγούμενα groups ήταν να προσθέσουμε functionality στον κώδικα, αλλά όχι αλλά functionality, ουσιαστικά να κάνουμε expose functionality, ήταν να φτιάξουμε ένα API. Οπότε δεν προέκυψε αυτό το πρόβλημα. Τώρα στο πρώτο group, πάλι ήταν λίγες οι ομάδες οι οποίες είχαν να κάνουν κάποια αλλαγή στη βάση. Κάποιες ομάδες είχαν ασχοληθεί με front-end καθαρά. Οπότε και πάλι δεν προέκυψε σε μεγάλη κλίμακα το πρόβλημα του να πειράζουμε βάση και να δούμε πώς θα συγχρονιστούν μεταξύ τους. Εννοείται ότι... Ναι. Μία ακόμα πρόταση. Αντί για το dump, η MySQL που χρησιμοποιούμε, ναι, δίνει τη δυνατότητα να δύο σερβερ, βέβαια αυτό προϋποθέτει τώρα να υπάρχει απευθείας connection των δύο σερβερ, αλλά δίνει τη δυνατότητα των δύο MySQL servers, ναι, να γίνει ο ένας κάτι σαν mirror του άλλου, κάπως έτσι το λέει, δεν το θυμάμαι, που, ναι, στην ουσία συνδέονται και συγχρονίζονται. Οπότε σε ένα πολύ ακραίο σενάριο, αλλά και εγώ θα συμφωνήσω με αυτό ότι οι αλλαγές θα είναι μικρές, αλλά σε ένα πολύ ακραίο σενάριο μπορεί να συνδεθούν και να συγχρονιστούν οι δύο σερβερ. Με αποτέλεσμα, ο ένας θα είναι ο κύριος, ας πούμε, που θα παίρνει τις αλλαγές, και απλά ο άλλος που θα συνδέεται στον κύριο θα τραβάει τις αλλαγές και θα δημιουργεί παιδεία, πινάκες, ιστορίες, ό,τι χρειάζεται για να υπάρχει είναι μαζί. Υπάρχει κι άλλο ένα option εδώ πέρα, το οποίο μπορούμε να το δούμε. Υπάρχει και ένα option, το οποίο είναι για κάθε ομάδα για κάθε ομάδα να υπάρχει μια κοινή βάση, στην οποία να μην φτιάχνει ο καθένας την τοπική του βάση, αλλά να συνδέεται σε μια απομακρυσμένη βάση. Υπάρχει και αυτή η λύση, οπότε όλοι τα μέλη της ομάδας να συνδέονται σε μια ίδια κοινή βάση. Όπως είπα, αυτό θα λυθεί... Συγγνώμη, ναι, δεν είναι μόνο το πρόβλημα της βάσης. Ναι. Είπαμε γιατί στη βάση έχει στοιχεία μέσα που συνδέεται με φακέλους και με αρχεία. Ναι. Εκεί δεν μπορεί να γίνει ο συγχρονισμός. Ναι. Γιατί υπάρχει μοναδικά κλειδιά που είναι μοναδικά, δηλαδή δεν μπορεί να τα καταφέρεις να είναι ίδια. Ναι, δυστυχώς το Open Class για κάθε μάθημα δημιουργεί ένα φάκελο, ένα αρχείο. Ναι, δυστυχώς αυτό νομίζω ότι εκεί που θα καταλήξουμε, έτσι όπως το βλέπω, είναι απλά να γράφει κάποιος, ας πούμε, σε reply του task, ώστε να το λαμβάνουν όλα τα μέλη που είναι σε αυτό το task, ότι έκανα τις χι αλλαγές. Έβαλα το τάδε column στον τάδε πίνακα.
και να το βάζουν και οι άλλοι στη δικιά τους βάση με τα χειροκίνητα. Νομίζω ότι εκεί θα καταλήξουμε. Αυτό δεν είναι μεγάλο πρόβλημα, επειδή θα είναι λίγες οι αλλαγές στη συγκεκριμένη περίπτωση. Όσο αφορά τις αλλαγές στο κώδικα, ναι. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή μια ομάδα να δουλεύει στο ίδιο αρχείο ή θα πρέπει να χωριστεί? Η περίπτωση εκεί, υπάρχει. Και σε αυτή την περίπτωση πώς θα το διαχειριστούμε, δηλαδή το διαχειριστούμε, θα πρέπει να κάνει ο ένας σε αυτή την περίπτωση, μέσω του GitHub, για παράδειγμα, να κάνει ενημερώσεις. Σε αυτή την περίπτωση τι θα συμβεί, αυτό δεν χρειάζεται να το χειριστούμε. Εμείς το χειρίζεται το Git, εμείς, αλλά μέσω του Git. Ουσιαστικά τι γίνεται. Η πρώτη ομάδα που τελείωσε με αυτό το αρχείο κάνει pull request στο κεντρικό repository. Εμείς το κάνουμε merge και μετά οι άλλες ομάδες έρχονται και κάνουν pull, έτσι. Άμα τώρα κάποιος έχει πειράξει αυτό το αρχείο, στο οποίο πάει να κάνει pull, θα του βγάλει conflict, το git. Το conflict τι είναι, θα του πει ουσιαστικά ότι δες τι αλλαγές πήγες να φέρεις, δες τι αλλαγές έχεις στο δικό σου αρχείο, ποιες θες να διατηρήσεις. Και μετά αυτό είναι κλασικό θέμα, αυτό είναι κλασικό πρόβλημα του git, κλασικό πρόβλημα, δεν είναι πρόβλημα, είναι κλασικό πρόβλημα το οποίο λύνει το git ουσιαστικά, το πώς χειριζόμαστε conflict στα αρχεία. Ωραία. Μεταξύ των ατόμων στην ίδια ομάδα πώς θα το κάνουν αυτό? Αντίστοιχα πάλι, εφόσον δουλεύουν σε κοινό repository, όταν κάνει κάποιος push μια αλλαγή σε ένα αρχείο και οι άλλοι κάνουν pull αυτή την αλλαγή, αν έχουν και αυτοί αλλαγές στο ίδιο αρχείο, θα τους κάνει conflict. Το conflict το λένε με τον ίδιο τρόπο όπως αν γινόταν μεταξύ διαφορετικών ομάδων. Το συγκεκριμένο είναι κλασικό πρόβλημα που λύνει το Git. Θα το κάνουμε merge δηλαδή? Πρακτικά, όταν δουλεύουμε μέσα σε μια ομάδα και έχουμε ένα κοινό repository, τι γίνεται? Όποιος ανεβάσει πρώτος τις αλλαγές του, οι υπόλοιποι δεν μπορούν να ανεβάσουν τις αλλαγές τους άμα δεν κάνουν pull, άμα δεν έχουν και αυτό το τελευταίο version ουσιαστικά που υπάρχει στο repository. Κάνοντας το pull, το οποίο είναι fetch και merge, όπως είχε πει ο Γιώργος την άλλη φορά, πρακτικά κάνουν αυτό. Βλέπουν ότι conflicts υπάρχουν σε σχέση με αυτό που τι conflicts έχει η τοπική τους έκδοση που είναι στο δικό τους git σε σχέση με την έκδοση που υπάρχει στο GitHub. Και επιλύνουν το merge, τέλος πάντων, με τον τρόπο που το επιλύνουν στο git. Δηλαδή μπαίνουν στο αρχείο, το git τους έχει βάλει τα σημεία που έχουν conflict, τους τα μαρκάρει με ένα συγκεκριμένο string, τέλος πάντων είναι ένα πράγμα με... δεν θυμάμαι τώρα, με αυτό το σύμβολο σαν καπελάκι, τέλος πάντων. Αυτό λύνεται έτσι. Θέλει να ρωτήσει κάποιος τώρα κάτι άλλο πριν περάσουμε στο να χωριστούν οι ομάδες και να αναλάβει κάθε ομάδα τα task της. Και μετά να δούμε ποιοι θα μείνουν για να προσθέσουμε τα καινούργια tasks. Καταρχάς, να το πάμε αλλιώς. Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να δουλέψουν μόνοι τους? Υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν ομάδα? Υπάρχει κάποιος που θέλει μόνος του? Ναι. Εντάξει, λέω, αν υπάρχει κάποιος που θέλει, δεν ξέρω, μπορεί κάποιος να θέλει. Okay. Ωραία, λοιπόν, πάμε να το κάνουμε αλλιώς. Πάμε να περάσουμε ένα-ένα λοιπόν τα θέματα. Και όποιος ενδιαφέρεται για το κάθε θέμα που θα λέμε, σηκώνει το χέρι του. Οι απομακρυσμένοι μπορούν να λένε στο chat ότι ενδιαφέρονται. Μπορεί να λένε απλά τη λέξη ενδιαφέρομαι, ας πούμε. Οπότε πάμε να τα περάσουμε λίγο. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε λίγο τα advanced. Μάλλον όχι, ας μην τα αφήσουμε. Ας το πάμε με τη σειρά. Λοιπόν. Καταρχάς, η δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών υπηρεσιών, όχι, αυτό θα το αφήσουμε, γιατί είναι καλό είναι να γίνει πρώτα η κανονική συνεισφορά και μετά να το αναλάβει κάποιος αυτό, ώστε να υπάρχει δηλαδή ο κώδικας ο οποίος θα πρέπει να γίνει μετά modular. Οπότε πάμε στο εργαλείο αυτοαξιολόγησης. Όχι, ας το αφήσουμε και αυτό για τελευταίο. Λοιπόν, ναι, ξαναγυράμε εκεί που ήμασταν. Λοιπόν, δημιουργία σελίδας κατατάξεων. Ποιοι ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα? Ένας, άλλοι? Αλέξανδρε,
Αν θες να μας λες λίγο από τους απομακρυσμένους, άμα κάποιος πει ότι ενδιαφέρεται, θα μας το λες εσύ ή να του δίνεις το λόγο να μας το πει στο... Ωραία, θα επιστρέψουμε σε αυτό το θέμα για να βρούμε τα υπόλοιπα άτομα τότε. Δημιουργία report αποτελεσμάτων. Ωραία. Λοιπόν, μια στιγμή να δούμε πώς θα το κάνουμε. Γιώργο, μπορείς να σημειώνεις για κάθε task ποιοι δήλωσαν ενδιαφέρονται για κάθε task. Μπορείς να το σημειώνεις. Ωραία. Σημείωσε για την κατάταξη. Λοιπόν, για τη σελίδα κατατάξεων ήταν μόνο ο κύριος. Ήταν δύο. Υπήρχε δεύτερος για τη σελίδα κατατάξεων. Λοιπόν, η report αποτελεσμάτων ήταν πάλι ο κύριος και... αν θέλετε πείτε τα ονόματά σας. Όχι, γιατί στο... Αχιλέα, όχι, έτσι ώστε να δούμε ποιοι ενδιαφέρονται πρώτα και μετά να βάλουμε στο issue μόνο τα ονόματα αυτών που το πήραν το task. Για να μην γεμίσουμε το task απλά με το ποιοι ενδιαφέρονται. Το δεύτερο είναι το report αποτελεσμάτων, είναι τα τρία άτομα. Για το edit σεναρίων, κάποιος για το edit σεναρίων, okay. Το όνομα, Μαμασούλα, ήταν το homework του τέταρτου workshop ουσιαστικά, το οποίο πλέον δεν είναι homework, το αναλαμβαίνει στην κανονική συνεισφορά. Οπότε Μαμασούλας για το edit σεναρίων. Για το wait ένα σενάριο. Μαμασούλας. Σηκώστε κανένα χέρι, παιδιά, είναι σημαντικό feature. Okay, Παπαδόπουλος, Ανδριτσάκης, πώς, και Τσουπάκη. Ωραία. Για το install PHP, το όνομα. Ρούσος για το install PHP. Δεν άκουσες, συγγνώμη, Αλέξανδρε. Για ποιο ενδιαφέρον οι απομακρυσμένοι. Πες λίγο στον Γιώργο να σημειώσει τα ονόματα. Λοιπόν, για την προσθήκη σελίδας ρυθμίσεων όσον αφορά τον αυτόματο κριτή. Ανδριτσάκης. Okay. Και Τσουπάκη. Λοιπόν, ας σημειώσουμε και για τα άλλα δύο tasks το ποιοι ενδιαφέρονται. Προσθήκη. Έλα. Δεν σ' άκουσα. Μετά το install πήγα στο επόμενο, ναι. Προσθήκη εργαλείου ρυθμίσεων κριτής. Ήτανε Ανδριτσάκης και Τσουπάκη. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε λίγο και από τα άλλα δύο tasks, τα οποία δεν θα τα ξεκινήσουμε ακόμα, αλλά ας τα σημειώσουμε λίγο. Δυνατότητα χρήσης άλλων εναλλακτικών υπηρεσιών αντί του Hacker Earth. Τα ονόματα. Και Μπουκουβάλας. Ωραία. Για το δυνατότητα χρήσης άλλων εναλλακτικών υπηρεσιών. Για εργαλείο αυτοαξιολόγησης.
Μαμασούλας, όνομα... Γιώργος, μειώνεις. Γιώργο, σημείωσες και για το εργαλείο αυτοαξιολόγησης. Λοιπόν, εργαλείο αυτοαξιολόγησης ήταν, είπαμε, Μαμασούλας και... Σίμου. Εσύ έχεις σηκωσχέρι ή φτιάχνεις το μαλλί. Ναι, εντάξει. Ωραία. Από τους απομακρυσμένους, Αλέξανδρε. Έχουν δηλώσει και οι τρεις. Ωραία, λοιπόν. Γιώργο, θες να έρθεις λίγο πάνω, να μας ξαναδιαβάσεις λίγο τώρα για κάθε task ποιοι έχουν δηλώσει και να, και να δούμε σε ποια task είμαστε υπεράριθμοι, σε ποια είμαστε λιγότεροι και να μοιράσουμε. Δεν έχεις πει σε κανένα. Ωραία. Οπότε, λοιπόν... εσείς θα περιμένετε λίγο να, θα περιμένετε να πάρουν οι άλλοι τότε και μετά θα πάρετε από τα καινούργια tasks. Λοιπόν, άρα για δημιουργία σελίδας κατά τάξεων είναι Κοντογιώργης μόνο, έτσι. Για το, λοιπόν, για δημιουργία σελίδας κατά τάξεων είναι μόνο Κοντογιώργης. Ωραία, δημιουργία report αποτελεσμάτων είναι Κοντογιώργης Γιώργος και κατηφόρης Λευτέρης. Και κατηφόρης Γιώργος. Α, το είχε μέσα, οκ, δεν θες το ξέρω. Αλέξανδρε, μάλλον Γιώργο έχει σημειώσει και τους απομακρυσμένους εδώ πέρα. Είναι σημειωμένοι εδώ πέρα. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, άρα, δημιουργία report αποτελεσμάτων, νομίζω ότι έκλεισε. Έχουμε τρεις. Ωραία, λοιπόν, για κάθε ομάδα τώρα που θα φτιάχνουμε... Κάτσε, ο τρίτος ποιος είναι, είναι ο Γιώργος, Λευτέρης και Γιώργος. Είναι ίδιο επώνυμο. Και ο βασικά αυτός είναι για τρία άτομα. Ο τρίτος... Α, οκ. Ποιο είναι το επώνυμο? Ναι, Κοντογιώργης. Ωραία, οκ. Πάμε τώρα για το άλλο, το 68. Λοιπόν, ένα λεπτό. Πριν πάμε για την επόμενο task, για κάθε ομάδα τώρα που θα δημιουργούμε, επειδή καταρχάς δεν μπορούμε να κάνουμε, αφενός δεν μπορούμε να κάνουμε assign το task στο GitHub σε πολλά άτομα, κάθε ομάδα θα πρέπει να έχει κάποιον εκπρόσωπο εντός εισαγωγικών. Εκπρόσωπος ουσιαστικά είναι αυτός που θα του κάνουμε assign the task. Συγγνώμη. Στο GitHub. Στο GitHub, εννοείται ότι εμείς θα... Εννοείται ότι οποιοσδήποτε μπορεί να μας ρωτήσει και όλοι θα τους βοηθάμε. Απλά κάθε ομάδα θα πρέπει να έχει κάποιον εκπρόσωπο. Αν θέλετε να καθίσετε πιο κοντά, ώστε να δείτε λίγο ποιος θα είναι. Επίσης, θέλετε, Γιώργο και Αχιλλέα, μπορεί να πάει κάποιος μέντορας με τα παιδιά να συζητήσετε λίγο, να συζητήσετε λίγο αρχιτεκτονικά το πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Γιώργο, θέλετε να πας εσύ. Στα τρία παιδιά. Λοιπόν, αυτοί έχουν αναλάβει το report τώρα. Θέλετε να λοιπόν, θέλετε να δείτε λίγο πώς μπορεί να γίνει αυτό. Καταρχάς, από εσάς, ποιον θέλετε να βάλουμε στο GitHub σαν εκπρόσωπο? Εγώ. Ωραία. Εσύ, κατηφόρης... Λευτέρης. Ωραία. Όχι, μην το γράψεις εδώ. Μην το γράψεις εδώ. Θα το κάνουμε εδώ assign απευθείας. Α, κάτι άλλο. Λοιπόν. Για κάθε ομάδα θέλουμε και από τους τρεις τα username του GitHub. Θα τα βάλουμε σαν σχόλια μέσα στο task, ώστε να θα τα βάλουμε σαν σχόλια μέσα στο task, θα γίνει assign στον έναν και τα υπόλοιποι δύο θα είναι σαν comment.
ώστε να μπορεί να φαίνεται σε κάθε task πιο. Το username του GitHub και για τους τρεις σας, αν μπορούμε. Στο τέλος. Ελευθερία, θες να τα δούμε, να αναγνωρίσεις. Για τους υπόλοιπους. Το master και εδώ πέρα τους τρεις σε σειρά μετά. Ναι, οκ. Ωραία, μέχρι να το κάνουμε αυτό, να δούμε λίγο στην επόμενη ομάδα. Κάτσε, περίμενε λίγο μετά. Λοιπόν, για κάθε ομάδα που θα δημιουργήσουμε τώρα, θα, επειδή δεν θα, ανάλογα τώρα πώς θα δημιουργηθούν, αλλά για κάθε ομάδα που θα δημιουργήσουμε θα πάει κάποιος μέντορας να συζητήσει λίγο μαζί τους. Και αν μπορείς να γράψουμε ένα χαρακτήρα για τους άλλους δύο, τα username, να τα... Να μας κάτσουν τα νόρμα. Ναι, ναι, μετά θα το γράφουν και θα το μας το δώσουν μετά για να μην χάσουμε χρόνο. Ωραία. Λοιπόν, το 68, κάτσε. Λοιπόν, το 68... Είναι δυνατότητα για edit σεναρίων. Έχουν... Είναι Μασούλας, Φραντζέσκος, που είναι εξ αποστάσεως, και Σοφία Ρούσου. Λοιπόν, μια στιγμή, Φραντζέσκος έχει δηλώσει μόνο σε αυτό. Ναι. Φραντζέσκος έχει δηλώσει μόνο σε αυτό, γιατί είναι, αυτό είναι για ένα άτομο, οπότε αν κάποιος έχει δηλώσει μόνο αυτό, θα του το δώσουμε. Ωραία, οπότε αυτό το αναλαμβάνει ο Φραντζέσκος. Ο Φραντζέσκος το username μόνο του GitHub, αν μπορεί να μας στείλει. Άρα σβήνονται πολύ το όνομα, έτσι. Ή να μας το πει, τέλος πάντων, στο... Να. Ναι. Να πω κάτι ψηλό. Ναι. Τα reports, εάν είναι να έχουν βαθμό και κατάταξη, πρέπει να συνδυαστούν και με το άλλο issue, να μιλάει για κατάταξη. Λοιπόν, την κατάταξη μην τη δεν θα τη φτιάξουμε στο πρώτο επίπεδο. Εδώ. Ναι, μπορεί να βάλετε ένα placeholder, ας πούμε, ας λέει, ναι. Ναι, ναι. Βάλετε άμα κάτι χρειάζεται συνεργασία με κάποια άλλη ομάδα, φτιάξτε αυτό που μπορείτε στην αρχή χωρίς την άλλη ομάδα, με placeholder εκεί πέρα που θα γίνει η συνεργασία, και σε κάποια συνάντηση από τις επόμενες που θα γίνουν τώρα, όταν δείτε και η άλλη ομάδα τελειώνει αυτό που φτιάχνει, μπορείτε να συνεννοηθείτε μαζί της για να δούμε πώς θα το ενσωματώσουμε. Προστίκη wait, ένα σενάριο. Εδώ είναι Μασούλας, Αντριτσάκης, Παπαδόπουλος και Τσουπάκη. Είναι τέσσερις εδώ. Επειδή εμείς έχουμε διαλέξει κι άλλο που είμαστε μόνο οι δυο μας, το παραχωρούμε. Εντάξει. Συγγνώμη, αυτό ήταν το 67. Ποιο ήταν αυτό? 67. Ναι, ποιο ήτανε? Α, ωραία. Ωραία, να κρατήσουμε το βασίλεσίμου. Να κλειδώσουμε αυτό. Ωραία, το 71 πέσει το κλειδώνω. Ωραία. Άρα εδώ βγάζω το... Ωραία. Εμείς τώρα λέμε για το 67, που είναι προσθήκη wait ανα... Προσθήκη wait ανα εργασία. Να ξανασηκώσουμε. Συγγνώμη λίγο, για προσθήκη wait ανα εργασία μπορούμε να ξανασηκώσουμε χέρια το ποιοι ενδιαφερόντουσαν. Ωραία. Λοιπόν, και τα ονόματα είναι Μαμασούλα, είναι τα ονόματα Μαμασούλας, Ανδριτσάκης, Παπαδόπουλος και Τσουπάκη. Ωραία. Το συγκεκριμένο είναι για δύο άτομα. Άρα βγάζουμε το Ανδριτσάκης και Τσουπάκη. Εγώ θα έλεγα να βγάλουμε Ανδριτσάκη. Ωραία, λοιπόν, θα κρατήσουμε Μαμασούλας Παπαδόπουλος, θα πάρετε το προσθήκη του wait. Ωραία, βασικά, και ένας από τους δύο να μας δώσει το git, ναι. Ποιος από τους δύο θα είναι καταρχάς, ωραία, θέλετε να... Ωραία, έλα να μου γράψουμε το username κατευθείαν στο PC, να είμαστε έτοιμοι για αυτό. Έλα να μας δώσει ο Βλαντζέσου στο άλλο, το username στο μετά. Θέλει και email μόνο έτσι. Ωραία. Θα μας δω
Αχιλέα, αν έχεις τελειώσει, πες λίγο με τα παιδιά αν θέλουν κάτι για όσον αφορά το συγκεκριμένο σενάριο. Λοιπόν, ναι. Ναι, ναι. Αυτό, καθώς δουλεύουν και οι υπόλοιποι και οι υπόλοιποι γι' αυτό είχα πει προς το τέλος, γι' αυτό είχα πει ότι αυτό ήταν καλό να γίνει προς το τέλος, για να έχουν προσθέσει και άλλες ομάδες στα παιδεία. Θα είναι κάπως σαν integrate. Ναι, ουσιαστικά αυτό θα είναι βασικά το task, αυτό είναι ουσιαστικά, ότι... αυτό φαίνεται, ναι. Συνεργασία, ενώ πού και πού θα υπάρχει κάποια συνεργασία μεταξύ. Μα γι' αυτό θα διατηρήσουμε κιόλας μια συνάντηση. Μέχρι να ολοκληρωθεί η συνεισφορά θα διατηρήσουμε συναντήσεις κάθε εβδομάδα. Όχι απαραίτητα διαζώσεις, δηλαδή οι πρώτες δύο θα γίνουν σίγουρα διαζώσεις, για να μην χαθούμε. Από εκεί και μετά, ανάλογα πώς θα δούμε ότι προχωράει το πράγμα, μπορούμε να τις κάνουμε απομακρυσμένα τις υπόλοιπες. Και να είναι. Και να είναι μέσω chat ή ναι, μέσω blue button, ας πούμε, ή κάποιο άλλο chat, να συγκεντρωνόμαστε και να βλέπουμε πώς θα... Η ιδέα πάντως σε κάθε συνάντηση είναι αυτή, ότι κάθε ομάδα θα λέει πρακτικά το τι έκανε και τι θα κάνει. Αυτή είναι η ουσία. Τώρα από εκεί και πέρα, μετά θα υπάρχει ένας χρόνος για να γίνει συζήτηση μεταξύ των ομάδων, να δούμε... Ας πούμε αυτό με τα παιδεία, όταν κάποια ομάδα πει ότι φτιάξαμε ας πούμε το χ πράγμα, βάλαμε τα χ πράγματα ας πούμε στη βάση, θα το αναλάβει και ο... Συγγνώμη το όνομα... Αντώνης. Θα αναλάβει και ο Αντώνης να το ενσωματώσει μετά στο δικό του. Οπότε αυτή τη βδομάδα πρακτικά δεν θα έχεις εσύ κάποιο task και να προχωρήσεις... Τα προηγούμενα αυτά που κάναμε στις προηγούμενες ελέξεις θα χρειαστεί να ενσωματωθούν. Ναι, θα χρειαστούν και αυτά, οπότε μπορεί να ξεκινήσει και με αυτά. Μα ακόμα καλύτερα. Το task γράφει μόνο για το install PHP. Κοίταξε αν υπάρχει και upgrade. Ναι, πιθανότητα υπάρχει upgrade, οπότε κοίταξε και αυτό. Ωραία, πάμε να προχωρήσουμε. Για το 66 τότε που είναι για το install PHP, είναι ρούζος και σοφία κάτι. Συγγνώμη. Το 66 μιλάμε... Ωραία, ο Αντώνης θα το αναλάβει το συγκεκριμένο. Αντώνη, θες να μου γράψεις από το username τότε. Ωραία, έλα μόνο να μας δώσεις το username για να το έχουμε, για να σε κάνουμε δικαιώδη. Είναι αυτό? Αυτό είναι. Σε μια χαρά. Ωραία. Ψάχνω ένα username που να το βρίσκω παντού, free. Αυτό είναι σίγουρα free. Ωραία. Λοιπόν, 65. 65 προσθήκη εργαλείο ρυθμίσεων κρυπτή στο διαχειριστή πλατφόρμας. Εδώ είναι Ανδριτσάκης, Τσουπάκη, Λουκάς Τριανταφυλόπουλος. Άρα εδώ πέρα... Λουκάς Τριανταφυλόπουλος είναι απομακρυσμένος, σωστά. Ωραία. Είναι για δύο άτομα. Αλλά με αυτή τη λογική βέλαμε τους τρεις πριν, για να είναι τα δύο δικά τους. Ναι. Ωραία. Λουκά, μπορείς εσύ να αναλάβεις κάποιο άλλο task. Για να μην... Ο Λουκάς είναι απομακρυσμένος, το λέω για την κάμερα. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Αλέξανδρε, θέλω να μας... Δεν υπάρχει πρόβλημα, λέει ο Λουκάς. Ωραία. Είναι, μήπως θα τους δίνεις καλύτερα το λόγο να μας το λένε στο μεγάφωνο. Όταν είναι μικρό. Μας είπε το OK, οπότε ναι. You are now muted. You are now unmuted. Ωραία, Γιώργο, μπορείς να βγάλεις λίγο τις επόμενες ομάδες που έχεις την Αχιλλέα κάτι. Ωραία.
λοιπόν για το 72, δυνατότητα χρήσης άλλων εναλλακτικών υπηρεσιών αντί του Hacker Earth. Είναι El Saed και Μπουκουμπάλας, έτσι. Ναι, ωραία. Ωραία, είναι δύο άτομα, άρα να έρθει ένας από τους δύο να μου δώσει το username για το kit. Και να το κάνουμε assign σε εσάς. Ωραία, να δω τώρα ποιο θα είναι το επόμενο τριών ατόμων για να... Ναι. Με τα καλύτερα γράμματα. Εδώ, κατευθείαν. Λουκά, πες μας από τα άλλα που βλέπεις που είναι για τρία άτομα, εάν σε ενδιαφέρει κάποιο. Λοιπόν, για το 71, που είναι η προσθήκη εργαλείου αυτοαξιολόγησης, έχουμε μόνο Μαμασούλας και Σίμου. Λουκά, για πες μας αν σε ενδιαφέρει το 71 που είναι προσθήκη εργαλείου αυτοαξιολόγησης. Λοιπόν, εντάξει, σε βάζουμε στη δημιουργία σελίδες κατατάξεων. Είσαι μαζί τώρα, είσαι μόνος σου βασικά αυτή τη στιγμή, Λουκά. Μόνο το username που έχεις για το git για να σε περάσουμε μέσα.
Λουκά, το task που θα το έχετε μαζί με τη Χρυσό θα σου, θα σου στείλει email τώρα. Θα δώσω το email το δικό σου και θα στείλει να επικοινωνήσετε για να κάνετε μαζί το task. Να πω κάτι άλλο. Από τις ομάδες τώρα που έχουν δημιουργηθεί, καταρχάς, ποιες ομάδες θέλουν κάποιον μέντορα τώρα, ας πούμε, να συζητήσει λίγο αρχιτεκτονικά μαζί τους για το πώς θα γίνουν κάποια πράγματα. Υπάρχει κάποια ομάδα που θέλει κάποιον μέντορα? Ακούγομαι μέσα. Πούντος. Μάλλον, ναι. Για να πάρω... Ποιος είναι αυτό. Και μπορείτε να πάτε όλοι σε αυτό το... σε τη σελίδα. Στο My Lack Open Class. Για δεξιά, στο Wiki. Υπάρχει ένα link που λέει RepoSync. Όπως είπε και ο Δημοσθένης πριν, για να ξεκινήσουμε καθαρά να δουλεύουμε, θα τραβήξουμε τις αλλαγές. Ούτε με νομίζετε. Θα τραβήξουμε τις αλλαγές που έκανε πριν λίγο Μέρτ στο δικό μας το repository, που είναι το μητρικό. Λοιπόν, όσοι έχουν Linux, κάνουν αυτά τα δύο. Ένα από τα δύο, δεν ξέρω όπου έχει εγκατασταθεί το Open Class, αν θυμάστε. Και σε Windows ανοίγετε το Git Shell, λογικά το έχουμε εγκαταστήσει από την αρχή. Ένα εικονιδιάκι είναι mob που λέει Git Shell. Θα σας ανοίξει ένα τερματικό. Και θα περιηγηθείτε εδώ με τις εντολές που γράφω cd, se, ανακάτω.τελεία, example, docs, open class. Που είναι εκεί που έχει γίνει εγκατάσταση το open class αρχικά. Remote είναι κάτι. Πήγαμε όλοι εκεί. Λοιπόν, όμως θα ανοίξετε, πατήστε git remote κενό παύλα v μικρό. Αυτό που γράψει εδώ πέρα, με βλέπετε. Για να δούμε τι repositories έχουμε στο git μας. Θα πρέπει να εμφανιστεί αυτό εδώ. Να λέει my lack open class. Αν δεν υπάρχει αυτή η εντολή, δίνουμε την από κάτω. Για να το προσθέσουμε. Υπάρχει σε όλους αυτοί ή όχι? Για να υπάρχει κάτω το ένα από τα δύο upstream. Το upstream και τα δύο θα υπάρχουν. Και τα δύο, ναι. Υπάρχουν, ναι. Οκ. Αν δεν υπάρχουν, δίνουμε την εντολή από κάτω. Git remote add upstream και το URL του GitHub το... Υπάρχουν δύο μπροστά. Το origin το δικό σου που έχεις κάνει. Μπορείς να βάλει default το GitHub το βάζει. Λογικά θα έχει εδώ πέρα το... εκεί που έχει origin, αντί για my luck θα έχει το username. Δεν έχει? Ναι. Okay. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν και τα exercise 3-4. Αυτά είναι branches. Α, το upstream δίνει, σκεφτείτε το, είναι σαν ένα alias. Αντί να πληκτρολογείς όλο αυτό συνέχεια, να κάνεις git push όλο αυτό το μακρινάρι, γράψεις μόνο upstream και το πάει πάνω στο GitHub. Τι έπρεπε να έχουμε κάνει πριν για να μπορέσουμε να δούμε και τα upstream? Αυτό εδώ, το git remote add. Έπρεπε να το έχουμε κάνει, ναι, για να ναι. Τώρα προσθέτουμε δηλαδή αυτό το upstream, το οποίο είναι ένα URL, στην ουσία είναι το repo που έχουμε κάνει εμείς, το κεντρικό, και του λέμε πρόσθεσέ το και ονόμασε το upstream. Και μετά η επόμενη εντολή μας κάνει αυτές οι τρεις, τις έβαλα για σιγουριά, είναι
Μόνο η τελευταία πρέπει, αλλά για σιγουριά βάζει και τις τρεις. Λοιπόν, πριν το κάνετε όλο αυτό, γράψτε ένα git branch, να δείτε σε ποιο branch είμαστε. Είστε. Λογικά, είναι το τελευταίο exercise κάτι, δεν λέει exercise 5, 4. Ο καθένας στο δικό του, τέλος πάντων, ναι. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Σωστό. Λοιπόν, η πρώτη εντολή που είναι git stash, σου λέει ό,τι αλλαγές έχω κάνει μέχρι τώρα, μην τις κάνεις τίποτα, βάλ' τις κάπου ξεχωριστά και μετά τις τραβάσεις όποτε θες. Οπότε αυτό κάπου τους κάνει stash, δεν ξέρω στα ελληνικά πώς το πω τώρα. Η δεύτερη εντολή git checkout master, πάμε στο master branch, το οποίο master branch είναι αυτό που θα δουλεύουμε, δηλαδή είναι το κυρίως branch. Τώρα τα branch δεν ξέρω αν τα θυμάστε την προηγούμενη φορά. Είναι σε στυλ δέντρου. Το master είναι... Δεν γράφει να. Ναι. Τέλος πάντων. Α. Πολύ περιληπτικά τώρα. Ξεκινήσαμε από το master, το οποίο είναι εδώ πέρα. Το οποίο το master τι είναι, εδώ έχει το τελευταίο commit. Το commit master που λέμε, βάζουμε μια... κάτι λέξη που λέμε. Για να ξέρουμε που είμαστε. Και μετά εμείς κάνουμε τα δικά μας branch. Εδώ exercise 4 π.χ. Και μετά από εδώ δεν ξέρω να κάνετε πάλι, μπορεί να πάει και exercise 5. Εμείς όμως έχουμε αποκλίνει από το master, το οποίο θέλουμε να κάνουμε. Να κάνουμε checkout. Εδώ είναι το master. Οπότε τι κάνουμε τώρα. Git stash. Λέμε ότι ό,τι αλλαγές υπάρχουν εδώ πέρα, αποθήκευσέ τις κάπου προσωρινά. Και μετά κάνει το checkout που σε πάει πίσω, πάει εδώ πέρα, στο master. Και μετά από το master, τελευταία εντολή git pull, δηλαδή τράβηξε το upstream που είχαμε δώσει πιο πάνω και φέρτα στο master, στο δικό μας branch, στο αυτό είμαστε τώρα, αυτή τη στιγμή. Άμα πάνε όλα καλά, θα δείτε ένα μακρινάρι και θα σου λέει κάτι συν, προσθέθηκαν και ή αφαιρέθηκαν ανάλογα. Αυτή είναι η ουσία. Ναι, ναι. Και τις τρεις εντολές αυτές. Με τη σειρά όμως, έτσι. Στο git pull upstream master, ναι. Εμένα μου βγάζει fatal unable to find remote helper for HTTPS. Α. Ναι, προσοχή στα typos. Οι αλλαγές είναι καινούργιες. Τώρα που το έκανα μου λέει ότι το upstream υπάρχει. Πρέπει να το σβήσω κάπως και να το ξανακάνω. Α, μα υπάρχει όχι ρε εσύ. Α, sorry. Το έκανα το upstream, αλλά είχα κάνει λάθος ορός στο URL. Α, git remote set URL. Όχι, set, sorry, Pavla URL, set Pavla URL. Pavla URL, έτσι. Κολλητά. Βάλει upstream και το όλο μου βάλει. Το URL. Ναι, ναι. Λοιπόν, σε περίπτωση που κάποιος έχει κάνει λάθος, όπως έκανε και ο Δημήτρης τώρα, και του λέει ότι αυτό υπάρχει, αντί για add, γράφουμε εντολή set Pavla URL κολλητά. Εντάξει, αυτό δεν χρειάζεται, αλλά το γράφω για... αν γίνει κάτι. Είναι git remote set URL κουλουπού. Ωραία, και τώρα έχει τραβήξει ουσιαστικά την τελευταία έκδοση του Open Class. Πάμε εδώ τα commits. Αυτά έχουν προσθεθεί τις τελευταίες μέρες. Δηλαδή στην ουσία έχετε τραβήξει το... από τότε που το κάνει τελευταία στιγμή, τελευταία φορά, μπορεί να είναι 1η Οκτωβρίου, το οπότε σπίρε τις αλλαγές από 4, 24 και του Νοεμβρίου. Έτσι εξασφαλίζουμε ότι δουλεύουμε όλοι στον ίδιο κώδικα πάνω και δεν παρεκκλίνουμε καθένας από το λουνού.
Λοιπόν, αυτό το. Και από εδώ και πέρα δουλεύετε στο δικό σας. Να, ναι. Με τον Git ναι. Πρέπει να λάβουμε ή τίποτα, ή θα σου πει ότι ό,τι αλλάξεις κάνει έχουν αποδικευτεί κάπου αυτό. Δηλαδή, αν... ναι, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα, ναι, ναι. Ναι, άμα δεν έχεις κάποιες αλλαγές σου βάζει ότι δεν κάνει τίποτα. Good. Να ρωτήσω, λοιπόν, τώρα δηλαδή εμείς θα φτιάξουμε κάθε ομάδα, φτιάξει κάποιο branch από εκεί και πέρα. Γιατί δεν το μπορεί να καταλάβει το πώς θα δουλέψουμε. Οι τρεις ομάδες στην ουσία θα έχουν ένα repository για να συγχρονίζεστε. Οπότε μπορείτε εσείς να κάνετε το εξής, να διαλέξετε σε ποιανού το όνομα θέλετε να κάνετε τις αλλαγές. Οπότε εδώ θα πάει ενός το όνομα, αντί για MyLack θα έχουμε το TADE. Και μετά τοπικά στον υπολογιστή σας θα πρέπει να κάνετε αυτό πάλι. Γιατί ο καθενός το repository να δηλώσετε ένα διαφορετικό όνομα εδώ πέρα. Να κάνετε πάλι add δηλαδή. Git remote add. Τάδε αυτό. Τάδε open class. Όχι. Λίγο. Let's go. Πρέπει όταν τελειώσει ο κώδικας, ναι. Τελειώσει, όταν γράψετε κάποιο feature, κάπου πρέπει να ανέβουν αλλαγές. Ωραία. Δεν θα ανέβουν το κεντρικό αυτό το master. Ναι, αλλά η κάθε ομάδα θα αποτελεί από τρία άτομα, π.χ. Ο καθένας θα δουλεύει στο δικό του τοπικά και μετά θα έχετε οι τρεις ένα κεντρικό και αυτό το κεντρικό θα πάει στο πιο κεντρικό, με το μητρικό που έχουμε το MyLack. Αυτό που θα έχουμε, θα έχει καθένας κάποιο, μετά πριν να ανέβουν στο κεντρικό, ναι. Με αυτόν τον τρόπο θα συγχρονιστούν. Ναι. Λοιπόν, εδώ είναι το MyLack, έτσι, το κεντρικό. Εδώ είναι ο user 1, ο user 2, ο user 3. Οκ. Τώρα αυτά τα τρία είναι forks. Okay. Αυτοί οι τρεις αποτελούν μια ομάδα, έτσι. Μια ομάδα. Και τώρα τι γίνεται. Θέλουμε να είσαι συνεργατικότητα. Οπότε, αυτό που μπορούμε να κάνουμε, δηλαδή, είναι ένας από τους πολλούς τρόπους, έτσι. Διαλέγω με ένα από τα άτομα, στον οποίο θα είναι το κεντρικό repository αυτής της ομάδας. Π.χ. είναι το user 1. Οπότε, οι άλλοι δύο, user 2 και user 3, θα κάνω το εξής. Git remote add το όνομα του user 1 και τη διεύθυνση του user 1. Δηλαδή το GitHub θα λέει εδώ πέρα https://github.com user 1 open class. Fork το του yeah. Το GitHub user 1 open class του Git μπορεί να κάνει ο user 2 και 3. Ξαναπέσαι, sorry. Fork. Ναι, μπορείς. Το αντίστοιχο fork to fork GitHub. Ναι. Fork to fork, μπράβο. Ναι. Δηλαδή να ανεβάσει ο user 1 άμα έχει κάνει κάτι ή να μην έχει κάνει κάτι. Να έχει κάνει σίγουρα αυτό το remote and upstream. Οπότε ναι. Αυτός να είναι συγχρονισμένος με το κεντρικό. Ναι. Και μετά ο user 2 και 3 να κάνουν fork τα του user 1. Ναι, θα μπλεχτεί πολύ τώρα η φάση. Όχι. Εμοσθενή. Ναι, πώς θα γίνει μεταξύ της ομάδας, πώς συνεργάζονται, πώς θα... Α, οκ. Okay. Όχι, για τον Git, ρε. Για τον Git πώς θα γίνει. Έχουμε τρεις δουλειές. Μία λεπτομέρεια που δεν ξέρω αν θα σε βοηθήσει είναι ότι στο Git λες Git remote add ένα όνομα και ένα repository. Αυτό το upstream ενώ δείχνει ωραία λέξη δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Θα μπορούσε να είναι Μίτσας. Άρα μπορείς να κάνεις Git remote όποιο repository
χθες γενικότερα, που κάποια στιγμή αποσχίστηκε από κάποιο άλλο, οπότε έχετε ένα κομμάτι κοινή ιστορία. Οποιοδήποτε repository μπορεί να το κάνεις git remote add με ένα όνομα και να τραβάς και από εκεί. Το fork δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή ξεκινάς κάνοντας fork αυτό, το open class, το κεντρικό, το mylack, το οποιοδήποτε. Δεν είναι το πιάνεις από εκεί και πέρα, το κάνεις τοπικά δικό σου και από εκεί και πέρα κάνεις ό,τι θες αυτό. Ναι. Τοπικά δικό σου κάνεις ό,τι θες αυτό. Οκ, στο δίσκο σου. Αυτό είναι απλά μία διεύθυνση. Μπορείς να λες που και που, θέλω και από αυτή τη διεύθυνση να πάρω τι έκανε αυτή και να τα βάλω στο δικό μου. Πάλι στο δικό σου θα πάνε. Όταν ανεβάσω κάτι, ναι, αλλά και fork να έχω κάνει. Και fork να έχω κάνει, όταν έχω ανεβάσει κάτι όμως, πάλι στο δικό μου θα πάνε. Άμα δεν γίνει merge το fork το δικό μου με το κεντρικό, με το προηγούμενο fork ας πούμε, π.χ. έχω κάνει εγώ fork το open class, κάνει η Ελένη fork το fork μου. Ναι. Ωραία, άμα ανεβάσει κάτι, τοπικά θα ανεβάσει. Άμα δεν κάνω εγώ merge το δικό της, ναι, το δικό μου και μετά εγώ σε εσάς, ναι, το ίδιο πράγμα δεν είναι. Εγώ αυτό δεν... Ναι. Εκεί είναι που σκάλωσε. Όχι, το ίδιο είναι, ναι. Ναι. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να κάνεις το ίδιο πράγμα. Απλά ποιο είναι το πιο σωστό είναι το κινητό. Τι θέλει ο τρόπος να κάνεις το πρωτάνη. Okay. Λοιπόν, επειδή ρωτάμε πώς θα συνεργάζονται, όχι πώς θα συνεργάζονται, σε ποιο repository θα δουλεύουν οι ομάδες, τελικά αυτό που θα κάνουμε είναι το εξής. Κάθε ομάδα έχει έναν εκπρόσωπο, είπαμε, στον οποίο είναι assigned ουσιαστικά το task το συγκεκριμένο που έχει αναλάβει η ομάδα. Λοιπόν, αυτός τώρα ο εκπρόσωπος έχει ένα fork. Έχει κάνει fork από τα προηγούμενα σεμινάρια. Λοιπόν, πώς θα δουλέψουμε τώρα. Αυτός ο εκπρόσωπος στο fork του θα δώσει πρόσβαση στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας να μπορούν να ανεβάζουν. Οπότε τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, δεν χρειάζεται τελικά να το κάνουμε αυτό που είπε ο Αχιλλέας, θα το κάνουμε πιο απλά. Αυτό που θα κάνουμε είναι ότι για κάθε ομάδα θα υπάρχει ένα repository αυτό του εκπροσώπου, οι άλλοι θα έχουν πρόσβαση και θα δουλεύουν όλοι στο ίδιο. Αυτός τώρα ο εκπρόσωπος, όταν τελειώσει... Ναι. Λοιπόν, αν αυτό είναι το repository της ομάδας και έχουμε τρία μέλη στην ομάδα, ας πούμε, όλοι θα δουλεύουν πάνω σε αυτό. Θα τους έχει δώσει πρόσβαση στο GitHub να μπορούν να κάνουν push σε αυτό το repository. Δεν θα κάνουν fork οι άλλοι. Οι άλλοι δεν θα χρησιμοποιήσουν καν το δικό τους fork, θα χρησιμοποιούν το repository του ενός ατόμου και οι τρεις. Αυτός τώρα, όταν τελειώσει το project της ομάδας, αυτός θα έρθει και θα κάνει pull request σε εμάς. Αυτοί είμαστε εμείς. Και εμείς μετά θα ενσωματώσουμε τις αλλαγές. Αυτή είναι η ιστορία. Τώρα αυτό με το upstream που είπε ο Αχιλλέας είναι χρήσιμο για άλλο λόγο, για να μπορείτε να παίρνετε τα merge που έχουμε κάνει από άλλες ομάδες. Για να μπορείτε να παίρνετε την τελευταία έκδοση από των άλλων ομάδων. Οπότε, ξαναλέω μία, θα υπάρχει ένα repository ανά ομάδα. Αυτό που θα έχει ο εκπρόσωπος της ομάδας. Τα υπόλοιπα fork δεν μας χρειάζονται. Είναι για προσωπική χρήση, αλλά δεν θα δουλέψουμε τη συνεισφορά πάνω σε αυτά. Τη συνεισφορά θα τη δουλέψουμε πάνω στο repository του εκπροσώπου. Αυτός θα πρέπει να δώσει πρόσβαση, αν μπορούμε να το κάνουμε τώρα λίγο, σε κάθε ομάδα που είναι εκπρόσωπος, να δώσει πρόσβαση στα άλλα δύο μέλη. Ας το κάνουμε τώρα αυτό μία. Και αυτός μετά θα αναλάβει επίσης να κάνει τα pull request όταν ολοκληρώσει η ομάδα τη δουλειά της. Έχει κάποιος κάποια πορεία πάνω σε αυτόν τον τρόπο, θα δουλέψουμε. Λοιπόν, δικαίωμα δίνεις, υπάρχει ένα κουμπί που λέει settings μέσα στο repository. Για να δούμε αν φαίνεται εδώ πέρα. Δυστυχώς δεν φαίνεται, αλλά είναι εδώ πέρα, στο αριστερό, στο δεξί μενού. Εδώ πέρα,
Ναι, σαν γρανιάζει είναι. Αν είναι δικό μας το repository, εδώ πέρα δεν φαίνεται γιατί δεν είναι δικό μας το repository. Δεν είναι συνδεδεμένος ο χρήστης αυτός. Αλλά κανονικά υπάρχει και ένα settings εδώ πέρα. Υπάρχει μετά από ένα option που λέει collaborators, στο αριστερό μενού. Ναι, αλλά δεν είσαι, ναι, δεν είσαι owner. Α! Α, συγγνώμη, ναι, υπάρχει το settings, λάθος δικό μου, υπάρχει εδώ πέρα settings, υπήρχε κάτω. Και πάμε μετά collaborators. Στο collaborators θα μας ζητήσει το password να το βάλουμε. Γιώργο, άστο, γιατί εδώ πέρα είναι, επειδή είναι αυτό το repo είναι του organization, έχει άλλο σύστημα. Ναι. Κάντε assign, κάνε assign όλα τα tasks και μετά θα το περάσουμε μια με ομάδα. Όταν δώσουμε πρόσβαση τώρα στα μέλη της ομάδας, θα πρέπει τα μέλη κάθε ομάδας να κάνουν clone, θα πρέπει να κάνουν clone, όχι το fork το δικό τους που είχανε, θα πρέπει να κάνουν clone από το repository στο οποίο πήρανε πρόσβαση. Δηλαδή πλέον δεν θα έχετε, η έκδοση που θα έχετε στο PC σας δεν θα είναι από το δικό σας fork, θα κάνετε clone καινούριο από το repository του εκπροσώπου. Αυτό είναι σημαντικό γιατί αλλιώς μπορούμε να μπερδευτούμε και να κάνουμε push σε λάθος repository. Εφόσον είσαι εσύ ο εκπρόσωπος, εσύ θα δώσεις πρόσβαση στους άλλους δύο και οι άλλοι δύο θα κάνουν clone το δικό σου. Να, ακριβώς, το Λευτέρης, αυτό θα το κάνουν clone αυτοί στο PC τους. Δεν χρειάζεται, όχι fork, θα κάνετε clone. Το repository που θα δουλεύετε, η κάθε ομάδα θα έχει ένα δικό της repository, το οποίο θα είναι του ενός ατόμου. Ναι, για πες εσύ λίγο, για πες το μία. Θα σας πει λίγο αχιλέα πώς κάνουμε το... πώς κάνουμε clone από το άλλο repository, θέλει το μαρκατόρι λίγο, ρε. Λοιπόν, το κλόμπος είναι τώρα, το κλόμπος. Λοιπόν, στη σελίδα πηγαίνετε στη σελίδα αυτού του repository που θα δουλέψετε, δηλαδή αυτό που ορίσατε σαν το fork το οποίο θα δουλέψετε πάντως πάντων, η εντολή για να κάνετε clone, δηλαδή θα πάρετε τις αλλαγές τοπικά στον υπολογιστή σας. Που τώρα για να μην μπερδευτούμε με το προηγούμενο που έχουμε κάνει, αν το έχετε κάνει, μετακινήστε το ή μετανομάστε το φάκελο. Από εκεί που ήταν. Η clone HTTPS. Λοιπόν, αυτή είναι η εντολή και όπου user 1 είναι ο χρήστης που έχουμε ορίσει σαν ο αρχηγός ομάδας, ας το πούμε. Okay. Και αυτό θα κατεβάσει σε εμάς τοπικά στον υπολογιστή μας όλο το repository, το Open Class, με τις τελευταίες αλλαγές. Λοιπόν, σημαντική λεπτομέρεια. Πριν κάναμε pull, έτσι, από το master εκεί πήραμε.
Όμως δεν έχουμε πουσάρει τίποτα στο GitHub, οπότε δεν υπάρχουν αλλαγές τελευταίες. Οπότε αυτός ο οποίος είναι, στον οποίο θα δουλέψουμε πάνω της ομάδας, ο user 1 που τον έχω ονομάσει, θα πρέπει να κάνει τοπικά από τον υπολογιστή του ή τώρα από το σπίτι, κάτω τώρα καλύτερα, git push origin master. Το αν θυμάστε πριν, το origin είναι το δικό σας remote. Πριν που είπαμε εντολή git remote παύλα v, εμφανίστηκαν δύο επιλογές. Είναι το upstream και το δικό μας που ονομάζεται origin, που έχει το όνομα, αντί για mylike εδώ θα εμφανίσει το όνομά σας. Okay. Οπότε στο repository πάνω στο οποίο το άτομο θα δουλέψουμε, πάνω στην ομάδα, κάνει αυτό το πράγμα εδώ. Κάτω μία τώρα να το δούμε μαζί μετά. Και αφού το κάνει αυτό στην ομάδα, μετά οι υπόλοιποι, ο user 2 και ο user 3, κάνουν την από πάνω εντολή. Okay. Αυτό, για να μην κάνουν conflicts, μετακίνησε το φάκελο του προηγούμενου open class με το ονομάστε τον, ok. Βάλτε το open class παύλα old ή παύλα back origin. Αυτά. Θα μας πει λίγο ο Αλέξανδρος για το πώς θα συντονιστούν οι ομάδες τώρα μεταξύ τους. Θα το εξηγήσει αναλυτικά πώς θα συναντιέστε, πότε θα πρέπει να συναντιέστε, τι θα κάνουμε την άλλη Τρίτη. Θα τα πει λίγο ο Αλέξανδρος και μετά είσαστε ελεύθεροι βασικά, όποιος θέλει μπορεί να φύγει. Όποιος έχει τη δουλειά ή θέλει να συνεχίσει, βέβαια εμείς εδώ θα είμαστε. Οπότε σας δίνω τον Αλέξανδρο. Έλα, έχω το... Ωραία, οπότε κάποιοι το είδατε το mconf την προηγούμενη φορά, κάποια τις προηγούμενες φορές. Οπότε μπορείτε να το χρησιμοποιείτε ή να κάνετε σίγουρα κάθε φορά πριν έρχεστε εδώ θα χρειάζονται συναντήσεις μεταξύ σας. Δηλαδή να οργανώνετε τη δουλειά μεταξύ σας και να κάνετε και ένα προγραμματισμό του, μάλλον να βλέπετε τι έχουμε κάνει, πού είμαστε ως ομάδα, τι έχει κάνει ο καθένας και να κάνετε ένα προγραμματισμό μέχρι την επόμενη εβδομάδα ο καθένας τι πρέπει να έχει κάνει για να έχουμε φτάσει σε ένα σημείο. Οπότε ας πούμε την Τρίτη θα έρθετε να μας κάνετε μια μίνι παρουσίαση ας πούμε του τι έχουμε, πού έχουμε φτάσει ο καθένας και τι σκοπεύουμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα να κάνουμε. Αυτό δεν έχει το σκοπό του ελέγχου, αλλά το σκοπός μάλλον σε αυτό πιο πολύ είναι να μείνετε εσείς συντονισμένοι. Από την εμπειρία από το προηγούμενο σεμινάριο είδαμε ότι κάπου δεν υπήρχε καλή συνεννόηση μεταξύ των ατόμων της ομάδας, χανόταν ένας, χανόταν ο άλλος και πήγαινε όλο λίγο όχι τόσο καλά.
Οπότε αν υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια με συναντήσεις δικές σας μέσω του MConf ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να χρησιμοποιήσετε, είναι πάρα πολύ καλό και να υπάρχει κάθε εβδομάδα προγραμματισμός. Πού είμαστε, να βλέπουμε τι έχουμε κάνει, τι μας λείπει και την επόμενη εβδομάδα τι προγραμματίζουμε για την επόμενη εβδομάδα να κάνουμε. Αυτά. Για τις επόμενες συναντήσεις είναι 7 με 10. Ωραία, αυτό θα το φτιάξουμε. Δηλαδή την Τρίτη θα σας έχουμε απαντήσει για τις ώρες. Αχιλλέα, όταν κάνουμε κάποια αλλαγή, είτε αυτός που είναι ο κεντρικός, ας πούμε, είτε οι δευτερεύοντες, πώς θα τα ανεβάζουν τοπικά, με git commit τοπικά, πώς θα τα ανεβάζουν ούτως ώστε να τα δει και ο άλλος. Τις αλλαγές, όχι, δηλαδή, εγώ ας πούμε ο κεντρικός, η Ελένη, η δευτερεύουσα, πώς ό,τι ανεβάζει η Ελένη θα μπορώ να το δω κι εγώ και πώς ό,τι ανεβάζω εγώ θα μπορώ να το δει και η Ελένη. Πώς να μπεις στο GitHub να κάνεις. Λοιπόν, τους εκπροσώπους των ομάδων τους έχουμε κάνει invite στο Git, άρα να κάνετε απλά accept.